Λοιπόν, αυτόν τον νεαρό, γιατί είναι νεαρό σε αυτήν την ηλικία, δεν μου αρέσει καθόλου, εν πάση περιπτώσει, αυτόν λοιπόν τον νεαρό δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά. Τον έχω παρακολουθήσει, τον έχω γνωρίσει ως κριτικό στο... Στο Μπρούσκο, συγγνώμη, γιατί ταράχτηκα, επειδή στο τατουάζ φέτος σκοτώνει αβέρτα κορίτσια, γιατί έχει τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα. Στο θέατρο πρωταγωνιστή και αυτό στο Talk Talk με τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα, ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Για την παρέα να έχεις φάει κόσμο, ρε φίλος. Ρε Νικόλα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, ας πούμε τώρα, είναι λίγο τυχαίο. Πώς πάει τώρα, τι. Πώς πάει χαλαρά, γίνονται εδώ πέρα. Για την παρέα. Για την παρέα γίνονται όλα. Να γυρίζει. Να γυρίζει. Μάλιστα. Είσαι μαγκάς. Εντάξει. Όχι, ρε, πες. Καλός είμαι. Είσαι καλός μαγκάς. Να με. Αλήθεια λες. Ναι. Νόμιζα ότι είσαι ένα γλυκό παιδί ευγενικό, είναι μάγκας ο τύπος. Κάπως μάγκας. Κοίταξε τώρα, αυτό που σου συμβαίνει που παίζεις δύο ρόλους φέτος, οι οποίοι έχουν και τα δύο ψυχολογικά. Δεν είμαστε καλά. Δεν είσαστε καθόλου καλά. Θέλω να μου μιλήσεις για το τατουάζ, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει αποφασίσει, ενώ πηγαίνει κάποιες ωραίες ιατρικές επισκέψεις και ανοίγουμε τις πόρτες, ξαφνικά αυτός έχει βγει, ας πούμε. Και αντί να μοιράζει χάβια, μοιράζει μαχαίρια. Ναι, δηλαδή, για ποιο λόγο τον πιάνει αυτό, τον έχεις καταλάβει καθόλου αυτό το χαρακτήρα. Αυτόν, κοίταξε. Τον έχεις καταλάβει, τον έχεις δικαιολογήσει λίγο. Εννοείται πως τον έχω δικαιολογήσει. Τον μελέτησα πολύ αρχικά. Πώς? Πώς, βλέποντας άλλους κατά σειροή δολοφόνους μέσα από ταινίες, μέσα από αληθινές ιστορίες, βιβλία, δικηγόρους που ασχολούνται με τέτοια περιστατικά. Οπότε τον έχω καταλάβει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή πέρασε δύσκολα από τη μητέρα του, πολύ δύσκολα. Εντάξει, αλλά 9 στους 10 δεν έχουν περάσει και καλά από τη μάνα, αλλά δεν βλέπω να είναι πρόσεξε, έξω. Πρόσεξε, πρόσεξε. Η μητέρα του έχει σκοτώσει τον πατέρα του μπροστά στα μάτια του. Λίγο υπερβολή το θεωρώ αυτό για παιδική λίγο... ηλικία. Ναι. Και αυτός ο Ανδρέας δεν είναι με τα σωστά του. Οπότε σου λέει μετά, αφού είναι όλες ίδιες. Όσες είναι έτσι, γιατί τις άπιστες σκοτώνει αυτός. Ναι, το ξέρουμε. Ναι, έτσι, η άλλη έκανε μια βλακία ένα βράδυ, τη βρήκες μπροστά της στον δρόμο, έφυγε αυτή. Άντε, πάμε άλλη. Σου αρέσει που παίζεις ένα τόσο. Φαζό. Όχι. Δουλειά να γίνεται. Θέλω να μου πεις πώς είναι αυτές οι σκηνές που τις γυρνάτε. Πώς είναι. Πώς είναι αυτό όταν πρέπει, ρε παιδί μου, να κάνεις κάτι τέτοιο. Κοίτα, με κάποιες είμαι. Κάποιες φορές, επειδή μπαίνω με στο ρόλο είναι λίγο. Χαρακτικό. Ναι. Κάποιες φορές όμως εκεί που είναι ταρακτικό γίνεται και αστείο όλο αυτό, ας πούμε. Οπότε μπορεί να σε πιάσουν και τα γέλια. Έχουμε δει λίγο κάτι πόρτες που κρύβεται ο Ανδρέας και δεν έχει πει ένας άνθρωπος να γυρίσει να δει πίσω από την πόρτα. Γιατί έχει αυτές. Εμείς αυτές τις πλευρές φωτίζουμε εδώ το τατουάζ. Τον αγαπώ τον Ανδρέα, που είναι τέλεια. Και εγώ. Άρα λοιπόν, καλύπτεται η μία πλευρά αυτή, εννοώντας ποια πλευρά, όχι του φωνιά, η πλευρά που είναι κάτι πιο σοβαρό, πιο συναισθηματικό, ναι. Διαφορετικά. Και μετά πα στο θέατρο. Και αποτρελαίνεσαι πια. Και τελειώνει όλα. Τι ψύχος έχει ο χαρακτήρας στο Talk Talk. Η ψύχος που έχει είναι. Δεν πατάει ποτέ πάνω σε γραμμές. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ έχει κάποιες γραμμούλες, δεν θα πατάω ποτέ πάνω. Θα ήμουν πάνω στην καρέκλα. Κάτι έχω δει, νομίζω, κάτι stories. Νομίζω, που είσαι πάνω σε ένα τραπέζι, κάνεις μια ισορροπία, δεν πας από τη μια καρέκλα στην άλλη. Ναι. Οπότε έχει ένα θέμα αυτό και ένα θέμα με τη συμμετρία. Θα ήθελα να είναι όλα συμμετρικά, όλα αλφαδιασμένα. Κάτι που έχω και στην προσωπική μου ζωή. Α, ένα τα ευχάριστα έρχοντα που σε ακούμε. Δηλαδή στο σπίτι σου είναι όλα τακτοποιημένα, καρφί. Τα πάντα. Αν δεν είναι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλήθεια. Ναι, έχω πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως, ωραίο που το καταλαβαίνω, έχω. Σε κάποιο γιατρό, όχι. Όχι, τι να σου πει ο γιατρός, και άμα δεν είναι και σε ευθεία, πάνω να τρελαθούμε. Όχι, α πούμε, να πας να πεις μια κουβέντα, να του πεις πώς θα μπορούσε, ας πούμε, τουλάχιστον να κοιμάμαι. Να κοιμάμαι. Και να μην έχει σχέση η κουρτίνα. Και να μην είναι κουρτίνα καρφί. Να έχει μετακινηθεί δύο δεύτερα, α πούμε. Δεν σε ο καθένας βολεύεται με τα άτομα του, ξέρεις. Όπω! Ναι, χειροκροτήστε που χαρήκατε. Κάποιοι από εσάς είστε ακριβώς, ναι. Καταλαβαίνεις, ταυτίζονται. Σου λέει και εγώ έτσι είμαι, μπράβο. Υπάρχει και άλλος κόσμος. Όλοι, πολλοί έχουμε τέτοιου είδους ψυχαναγκαστικά. Έχουμε. Ψυχαναγκαστικά πολλά, αλλά κάπως δεν. Κάποιοι πήγαμε 2-3, ας πούμε, να κοιμηθούμε και ας είναι 5 πιάτα στο νεροχύτη. Ναι. Δεν πειράζει. Η μάνα μας τα έπλαινε το βράδυ. Εμείς σας μην τα πλύνουμε το εξή. Δεν έχω τη μάνα μου να μου τα πλένει, κατάλαβες. Ναι, αλλά τα αφήνεις, ρε παιδί μου, για την επόμενη μέρα. Όχι. Κάνεις τη βρύση λίγο στην Άγγλια, χωράει και άλλα βάζεις. Όπως τρελαίνεσαι και συντρελαίνεσαι. Ο κόσμος έξω πώς αντιμετωπίζει, επειδή οι περισσότεροι σε γνωρίζουν μέσα από αυτόν τον ρόλο τώρα φέτος. Ναι. Κοίταξε, οι αντιδράσεις είναι και θετικές, πιο πολλές είναι θετικές, γιατί στην αρχή φοβόμουν ότι θα είναι αρνητικές. Εντάξει, ένα ρόλο κάνεις, ρε παιδί μου, αλλά εννοώ να αλλά σε πλησιάσει. Ναι, αλλά κόσμος ταυτίζεται όμως. Ναι, δεν εννοώ σε μηνύματα ή στο Instagram και τέτοια. Όχι, από κοντά, από κοντά. Ενώ από κοντά, ας πούμε, πώς σε αντιμετωπίζουν, γιατί είσαι και ένα παιδί που είσαι πολύ χαμογελαστό, πέρα από τα τόσα προβλήματα που μας είπες, που κρίμα. Που βαθάει το παιδί. Αλλά είσαι ένα παιδί χαμογελαστό, ενώ έρχεται εύκολα να σε χαιρετήσει, να σου πει. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι.
έρχονται κάποιοι που λένε κάτσε να σε βγάλω μια φωτογραφία. Λέω άγαλμα ημέρα γάμο, το μου βγάζει φωτογραφία, α πούμε. Εντάξει, είναι, η αγάπη του κόσμου είναι και η αποδοχή, είναι δύναμή μου και είναι αυτό που όταν ξέρει, ανταμείβεσαι από τον κόσμο για αυτό που κάνει. Είναι πολύ ωραίο. Και είναι όμορφο όλο αυτό, α πούμε. Απλά επειδή ανταμείβεσαι μέσω ενό δολοφόνου. Ναι, εντάξει, παιδί μου. Έκανα το καλό παιδί παλιά. Ναι. Σε μια άλλη σειρά. Το έφερε κόντρα όλο. Το έφερα κόντρα, ξέρει. Θα σε πιάσουνε. Ναι. Ναι, αφού σιγά, θα έχει φύγει η υπόλοιπη μισή Ελλάδα, θα έχουμε ψηφοφόρους. Έρχεται, έρχεται. Πότε, παιδάκι μου? Κοντά, κοντά είμαστε. Είναι κοντά? Ναι. Θα πάει και του χρόνου? Μάλλον ναι. Εγώ δεν έχω συζητήσει κάτι. Δεν έχει συζητηθεί κάτι, αλλά. Αν πάει ναι. Μέσα από τη φυλακή, εσύ τα παίζεις ή τα γλιτώσεις? Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε συζητήσει. Πρέπει να ρωτήσω τον Ανδρέα. Ναι. Τι θα έχει σκεφτεί άρα για κάνει και ταξίδια, για να κάνει τα γυρίσματα, βλέπει εκεί πέρα πράγματα. Ποιο σερί σα περιμένει με το σενάριο κάθε φορά. Άρα εμεί σε παρακολουθούμε στο τατουάζ. Στον Α, φιλιά στον Α. Φιλιά. Και Δευτέρα, Τρίτη, τοκ-τοκ. Και στην Αθήνα, στο θέατρο Ήβη. Και... Πάλι στο Ήβη είστε, μπράβο, τι ωραία, αυτό είναι η φωλιά σας. 16-17 θα είμαστε Θεσσαλονίκη, στο Radio City. Ωραία. Και 23-24. Άντε με το καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλά. Είσαι γλυκύτατος, ο πιο γλυκός δολοφόνος που έχω συναντήσει. Έχω συναντήσει πολλούς, όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Και εσάς, τα λέμε αύριο εδώ στις 3. Γιατί, για την παρέα μαζί, γιατί. Για την παρέα. Όλα καλά, ρε παιδιά. Αλκατράς, πολλά φιλιά, γεια σας. Μα εγώ, το έχω περάσει αυτό το στάδιο. Κι είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα κι μαύρη. Στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια πρότιμας να τα αντιστηθεί.